Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδελφάκια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα, αδέρφια, εδώ από τον Λίμπερο της καρδιάς σας, τους 107,4 μεγάκυκλους, τον FM, δηλαδή των βραχαίων, όχι των μεσαίων. Δεν ξέρω πώς είναι. AM είναι τα μεσαία. Έφαγα φλασιά, νομίζω είναι AM. Λοιπόν, είναι η Τρόικα, η εκπομπή της καρδιάς σου, η εκπομπή η οποία σε ψυχαγωγεί χωρίς να πληρώνεις, σε διασκεδάζει, σε επιμορφώνει, χωρίς να πληρώνεις. Ελεύθερα, έτσι. Κανονικά πρέπει να πληρώνεις το λιγότερο 1,5 ευρώ κάθε πρωί. Και όμως είναι κούτρα. Ξεκινάμε την εκπομπή με επίσημη παρουσίαση της Αναστασίας Λάμδα. Η Μισηρουλού. Η οποία σήμερα είναι βγαλμένη από σειρά εποχής του BBC. Το εννοώ. Πραγματικά. Σειρά μίξη, το μαλλί. Σειρά εποχής του BBC. Με ντύσιμο Gothic Dark 80s. Έτσι, με μια ζακέτα από αυτές που έπρεπε και η γιαγιά μου. Να είσαι καλά, τη γιαγιά μου θυμίζει σήμερα τη γλυκερία της χορεμένη. Στην παράγκα, στην Άνω Τούμπα. Από τις τελευταίες παράγκες. Σιγά μην κλαις. Τόσο κλάμα όλο το Σαββατοκύριακο, όλο τον χρόνο. Αντέχετε αυτό το πράγμα και τη Δευτέρα. Όχι, ωραία, κούκλα. Κούκλα, Αναστασία, κούκλα. Λοιπόν, Χρήστο Τσαλτίδης είναι εδώ κοντά μας. Πού είναι, πού είναι. Εδώ κοντά μας, αν το δεις, καλά, εντάξει. Τι σκαρβίζεται ο άνθρωπος. Τη μία φεύγει τρεις μέρες και καλά Βρυξέλλες. Την άλλη φεύγει στο Τρεβίζο. Τώρα πού βρίσκεται. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Πρωταθλητής 2019. Blue Cup Driver είναι εδώ πέρα μαζί μας. Και φυσικά Μάριος Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτής των αγραημένων ραδιοκυμάτων, αθεράπατος νοσταλγός της Επίλωσης Ευμάριας και αυτός κοντά σας. Κωστής Τσατσαρός, αυτός είναι μαζί μας, είναι απλά απέναντι και μας χαιρετάει. Ναι, όπως μόνο ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου. Παπανδρέου χαιρετούσε στις αξεπέραστες εκείνες συγκεντρώσεις που μάζευαν στα χειρότερά τους 1,5 εκατομμύριο κόσμο στην πλατεία Αριστοτέλους. Με τον πάγκο πρωταθλητή. Το ακούει η Αναστασία και τρελαίνει. Λέει, δεν τα έζησα εγώ αυτά, είναι δυνατόν. Όντως, αν το σκεφτείς, φίλο, 20χρονος, αν το πεις, μπορεί να μην το πιστεύει κιόλας. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε quiz, έχουμε μηνύματα, μας περιμένουν ήδη με κάτι τραγουδάκι. Έχεις ετοιμάσει τραγούδι, να μπούμε. Ναι, να μπούμε, ναι. Να μπούμε το ένα, πάμε. Πάμε, πάμε μουσική. Ξέρω πόσο λατρεύει τη Ζαλιγοπούλου. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ το κομμάτι. Ζαλιγοπούλου. Ναι, μωρέ, λίγο έντεχνο, λίγο. Έχω και βρυδίκη σήμερα, ξέρεις. Τα έχει με φίλο μου. Ποια? Τσαλικοπούλου εδώ και πολύ καιρό είναι. Σοβαρά τώρα. Εκτός και αν χώρισαν και δεν πήρα χαμπάρι, ε. Συγγνώμη. Φίλο σου. Με φίλο μου. Το ξέρω. Από το χώρο της μουσικής. Α. Κατά 80%. Ναι. Όχι. Στον έχω καρασυστήσει. Ναι. Και ξέρεις τις αδερφές του. Έχει αδερφές. Και αυτές σου τις σύστησα. Ναι. Το παιδί έχει αδερφές. Κάλε τα γλυκά μάτια. Δίδυμες. Δίδυμες. Η μία με ρωτούσε κιόλας για σένα. Άντε, ρε, σώπα. Πόσο βλάκας είναι αυτός. Και λέω, όχι, μου φαίνεται έτσι, λέω δεν είναι. Η Αναστασία Καημένη σου λέει μπράβο, αυτή είναι ρωτή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Από κάτι τέτοιο κρατιέται, α πούμε, στη φετινή χρονιά, κατάλαβα. Ωραία. Γιατί, ξεκινάμε σπιντάτα την εβδομάδα. Θα έχουμε το, εμεί δεν αγχωριέσαι, εμεί δεν αγχωριέσαι. Ξεκινάμε σπιντάτα. Είναι το κομμάτι, πιάσε με. Με Ελένη Τσαλιγοπούλου. Βλέπει τι είναι ο άσχετο μουσικά. Για να τον φτιάξω εγώ, βάλε. Όχι, δεν θα βάλει τίποτα. Τίποτα θα βάλει. Σήμερα βγαίνω από το κελί. Λίτα Φόρτ, catch me if you can. Ναι. Το έχω και αυτό έτοιμο, μη στεναχωριέσαι. Απλά δεν προλαβαίνω όλα. Τι βρήκε, Λίτα Φόρτ, σου ζήτησε Λίτα Φόρτ. Μετά. Ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σπύρο, καλημέρα, ρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στα κορίτσια. Η Ναταλία και η κόλλησα τώρα. Ποια Ναταλία? Κόλλησα τώρα. Η Ναταλία και η Ελένη. Όχι, κόλλησα. Δεν πειράζει, είμαι ρεζίλη. Λοιπόν, για να διαβάσουμε. FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526, είναι ο μοναδικό τρόπο επικοινωνία. Μην ζαλίζετε την. Λίγο πιο αργά, πες αυτό. FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή. Αργά θέλει πουλάκι μου. Το πες πάρα πολύ σε αυτό. Αργά θα το πάρει και ο Πάοκ. FM και ενώ. FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. SMSικό ξεπαρθένιασμα από τον 338. Σου δίνουμε το χρόνο, έχει έρθει κομμένο το μήνυμά σου, νομίζω, αδερφέ. Καλημέρα στην πόλη που έχει μία ομάδα, πεντανόστιμα κουλούρια, κάτι ανύπαρκτους και τον καραπαπά από τα Lidl και διευθυντή της John Deere. Είσαι. Τι εκεί κόβεται. 338, sorry, στείλε τη συνέχεια. Δεν το πιάνω. Δεν σου τρώμε τίποτα. Και εγώ λίγο μπερδεύομαι στο τέλος. Έτσι. Στείλε τη συνέχεια μετά το και διευθυντή της John Deere. Είσαι. Στείλε τη συνέχεια. Κάπως έτσι είναι, το catch me if you can. Αυτό είναι ταινία. Αν δεν βάζω το τρέιλερ, θα το παίξει πάλι στον Αντένα σήμερα. Λοιπόν, όλη εβδομάδα να δώσουμε, να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Επειδή είναι και η γιορταστική περίοδος, είναι ωραίο να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με ένα δωράκι. Μπράβο. Έτσι. Όταν είχα μείνει μόνος εδώ στο Λίμπερο, παρατημένος από όλους για περίπου 2 χρόνια, και έκανα κάθε πρωί μόνος μου 2-3 ώρες, δεν θυμάμαι. Παρατημένος. Είχα για λίγο παίξει την ενότητα τελευταία λόγια σπουδαίων ανδρών. Και γυναικών. Ναι.
Δεν το είχα βάλει αυτό. Τώρα το βάλω, την παράτησα λίγο την ενότητα. Την είχα βάλει για περίπου 3-4-5 φορές από ό,τι θυμάμαι. Για τις καρφιλίες για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλα λόγια. Λάθος. Τελευταία λόγια μεγάλων ανδρών. Έτσι. Σαν ακούσει κάποιον άλλο μια συμφωνή του με τη δική σου, κατάλαβε. Μπράβο. Αν και δεν υπάρχει δικά σου. Το κομμάτι το άλλο που ετοίμασε. Το βάλεις. Έτοιμο, ναι, Ευρυδίκη. Τη λέτε εσύ. Ναι, ναι, βάλτε. Ευρυδίκη. Ευρυδίκη, ρε φίλε. Ωραία. Τρελαίνει την πηξίδα. Αγαπημένη. Α, εντάξει. Όχι, θα βάλω αυτό άλλο. Ωραία, ροκιά. Ροκιά. Με κοριαλά εδώ πέρα. Φιλική συμμετοχή. Σλαμά. Τι άλλο θε. Τι φιλική, ρε. Κοριαλά είναι αυτό. Ναι, φιλική συμμετοχή. Την έκανε μάγκα ο Δημήτρη. Ακούτε, στην Ευρυδίκη το είπα, έτσι. Και συμφώνησε μαζί μου. Έχεις δίκιο, λέει, και άλλοι μου το έχουν πει. Λέω, καθυστέρησες να παίξεις ροκ, pop rock. Αυτό είναι pop rock. Περίπου 10 χρόνια. Ε, pop είναι αυτό. Electro pop rock. Electro pop rock. Είναι η ελληνική απάντηση στους τυπές μου. Κλέβει την παράσταση η Αναστασία Μυστηριλού. Ξέρει να παίξει όλα τα λόγια. Είναι ο τίτλος Πιάσε με. Λοιπόν, πάμε στο quiz. Ναι, για ρίχτω. Ωραία, γουστάρω. Μπήκε απίστευτα προβλέψιμα. Έπρεπε να μπει έτσι. Εγώ τώρα μιλάει με άνθρωπο που εγώ του έλεγα το πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟ. Το έλεγα από τον Οκτώβριο. Α, το έλεγε τελικά. Κάτσε, περίμενε. Αφού έβλεπα το πώ σε παίζει, τι γίνεται, μωρέ. Όχι, παίζει, ρε φίλε. Πάλι παίρνετε μου δίνει. Παιδιά, με 10 πρέπει να παίζει ο Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό δεν δίνει πέναλτι. Ο Ολυμπιακός με στην Ξάνθη πρέπει να παίζει με 10. Στον Ολυμπιακό δεν δίνει πέναλτι. Ενώ απλόχερα έδινε τις κάρτες του στη Λαμία. Η Ξάνθη ρίχνει ξύλο, βαράει. Ήρθε στη Τούμπα και σε χάιδεψε. Τι να κάνουμε. Η Ξάνθη βαρούσε άλλες χρονιές. Τι να κάνουμε. Βαρούσε άλλες χρονιές. Καμιά χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει υποστεί τρεις φαγές με στην Ξάνθη. Μα περιγράψει και τα κόλτιζε τη ΣΑΕΚ με τη Λαμία. Ποια ακριά υπάρχει. Η ΑΕΚ έχει αποσυρθεί από τον Ιούνιο. Κάτσε πάρει του τρεις βαθμούς πίσω. Την ΑΕΚ Λαμία μου λε. Το Ολυμπιακός πρέπει να παίζει με 10 παίξει από το 50. Α, το παραβλέπω. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Για ποιο λόγο, ρε. Για ποιο λόγο. Ο Τέντζο εκεί πέρα τι κάνει, ρε. Ποιος. Κάτσε, γιατί το έβλεπα αυτό. Από το πρώτο ημίχρονο έχω δει μόνο φάσεις. Που του γίνεται φάουλ και βαράει τον άλλον. Ποιο φάει τον άλλο, στο κέντρο του γηπέδου. Μιλάς για μάτς που ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάρει σαν του Άρη το πέναλτι. Που εγώ δεν το έδινα με τίποτα. Το χθεσινό. Του Άρη. Υπέρ του Άρη. Πέναλτι αυτό τώρα. Στο κόρνερ τώρα, Παναγιώτη. Αυτό εδώ. Τέτοια Ολυμπιακός έχει. 2 επί 3. Επί 3, 6. Άρα, έχει 2 στιγμές τέτοιες που δίνουν για πλάκα. Τώρα έτσι όπως το είπε, το κατάλαβα. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός ψαρώνει. Στα πρώτα ημίχρονα κερδίζει κανένα. Τελικά θα παίξει ο Ολυμπιακός. Πόσε αγωνιστικές είναι, 34 ήταν οι αγωνιστικές. Πόσα λεπτά θα τα βάζει, πόσα είναι. 3.000 λεπτά. Ο Ολυμπιακός θα παίξει 3.200. 10 λεπτά παίρνει. Παναγιώτη, 10 λεπτά, 10 λεπτά, θα κάνουμε όλα σιγά σιγά να βάλουμε το quiz. Να βάλουμε το quiz. Να κάνουμε κομπή. Κατανοώ τη χαρά σου. Μεγάλη χαρά. Μια χαρά σήμερα. Φέτος όλα δουλεύουν για σένα. Όχι, δεν δουλεύει τίποτα. Όλα δουλεύουν για σένα. Δουλεύει για μένα. Μόνος μου όλοι και όλα δουλεύουν για σένα. Όλοι και όλα. Μόνος μου φτιάχνω τη μοίρα. Όλοι και όλα δουλεύουν για σένα. Κοίταξε και δεις εκεί καμιά μπουμπουλίνα. Τι έκανες τελικά, 0-1. Όλοι και όλα δουλεύουν για σένα. Καλά μετά. Μετά αυτό έχουμε να σας. Μετά έχουμε. Καταρχάς, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, βγήκαν οι μετρήσεις. Ναι, ποιες είναι οι μετρήσεις. Τα ραδιόφωνα είναι όλα κάτω τα αθλητικά. Δεν πειράζει. Ας μεροπάμε το είδες. Και ας πεινάσουμε. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Εγώ βλέπω 17 λεπτά διαλύματα. Το τονίζω όλα, 17 λεπτά διαλύματα. Το τονίζω όλα. Με τι τιμές. Το τονίζω όλα τα αθλητικά ραδιόφωνα είναι κάτω. Όλα. Τελευταία μέτρηση. Εγώ ξέρω, η εκπομπή μας έχει 17 λεπτά διάλειμμα. Δηλαδή είναι μια διαλυματική εκπομπή, όπως είναι διαλυματική ύπνη του Κυρκό. Έτσι και κάπου υπάρχουν σφινάκια. 2-3 λόγια από σένα, 1-2 από μένα και 2 κραβείς του Ζαλτίδη. Αυτά είναι. Άντε, δώσε μουσική ανάσα τώρα να πούμε το quiz κάποια στιγμή. Πήγε και μισή. You know, I don't believe it. Εγώ ανοίξα. Τεράστιο κομμάτι διάλεξες. Τεράστιο. Τεράστιο. Συγκινούμε όταν διαλέγει ο άλλος που είναι γέρος της βλακής της Ευρυδίκης. Και το κοριτσάκι. Ό,τι υπάρχει με πιάσε με, θα το βάλει. Και το κοριτσάκι. Και το κοριτσάκι διαλέγει. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Αναστασία, με έχεις διαλύσει. Με γύρισες πίσω. Αυτό το χόρευα μόλις βγήκε. Ωραία συνωμοσία σας. Με χωρίστρα εδώ και χετούλα. Human League. Βάλε αργότερα. Βάλε ό,τι θες. Αργότερα από αυτούς να βάλεις το Λίμπανον. Το γράψανε. Για εκεί είσαι, να ξέρεις. Το γράψανε. Το Μάιο για εκεί είσαι, να ξέρεις. Το γράψανε για την Πέτη Λιβανού. Το γράψα για την Πέτη Λιβανού, Λίμπανον λέγεται. Βάλ το μετά. 3-3-8, περιμένουμε τη συνέχεια. Διαβάζουμε μήνυμα θαλαμοφύλακα και μετά ρωμανίστα. Τεράστιος, δύο λέει ο θαλαμοφύλακας σε ένα φτηνό προβοκατόρικο μήνυμα. Για να ακούσουμε. Ξεκάθαρα με το μυαλό στο καλοκαιρινό φιλικό με τον ο Άρης. Έπαιζε η Μπόκα εχθές. Φαντάσου την Μπόκα να παίζει στο φιλικό. Τι έγινε στο φιλικό, πώς περάσαμε, τι έγινε με τον ο Άρης. Αυτό, αν ακούν οι Αριανοί, να σηκώσουν το γάντι το οποίο τους πετάει ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ θαλαμοφύλακας, έτσι. Σας πετάει το γάντι κάτω.
Αριανή, σκύψτε και σηκώστε το. Ξεκάθαρα με το μυαλό στο καλοκαιρινό φιλικό με τον Ο Άρης έπαιζε η Μπόκα εχθές. Σε άλλα νέα. Κλαίω! Κλαίω! Ο Θαλαμοφύλακας που όλοι λατρεύουμε ή λατρεύουμε να μισούμε. Για άκουσα με τη συνέχεια. Σε άλλα νέα, οι καλύτεροι προπονητές στην Ελλάδα μάζεψαν 3 και 4 μπαλάκια και ο χειρότερος έχει 12 στα 13. Φοβερό. Άρε κακομοιριά. Θαλαμοφύλακα, να σου κάνω μια ερώτηση. Τι ερώτηση, για να ακούσουμε. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Θα το βάλεις από την αρχή. Θα το βάλεις από την αρχή. Κόψτε το για να μην χαθεί. Γιατί τα λεφτά όλα είπα στο γραμμή, πώς μπαίνει. Ο Ρασβάναρος, για πες μας. Αν ο Λουτσέσκου ήταν προπονητής στον φετινό Παναθηναϊκό. Τι θα έκανε. Και χωρίς τη βοήθεια του πατερούλη. Τι θα έκανε. Δεν θα μάθουμε. Ρωτάω εγώ. Ποτέ. Ρωτάω εγώ. Δεν θα μάθουμε. Έτσι, ρωτάω εγώ. Λοιπόν, το quiz μας. Με έπαθλο το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή Οράσεως. Προσέξτε. 11 και 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Τελευταία λόγια σπουδαίων ανδρών. Ναι, για να ακούσουμε. Βοήθεια. Με πυροβόλησαν. Σε ποιον ανήκουν τα τελευταία αυτά λόγια. Βοηθάμε. Σπουδαίος Άγγλος. Άγγλος Θεός. Βοήθεια. Με πυροβόλησαν. Σε ποιον Άγγλο Θεό ανήκουν τα τελευταία αυτά λόγια. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου. Το επώνυμο αυτού του Άγγλου. Αποστολή στο 54526. Κομμάτι το οποίο επέλεξα εγώ από την μπάντα που νωρίτερα επέλεξε η Αναστασία. Όποιος θέλει σχολιάζει το εισαγωγικό μπάσο. Ένα-δυο μηνυματάκια, απλησία στο κομμάτι. Απλησία στο. Να είναι καλά η Αναστασία που μου θύμισε του Human League. Άλλη μια δύσκολη Δευτέρα για Ασλαμά, μετά από νίκες ΠΑΟΚ, έξω από εδώ και Κλαρίνο Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, άλλη μια δύσκολη Δευτέρα για Ασλαμά, μετά από νίκες ΠΑΟΚ, έξω από εδώ και Κλαρίνο Ηρακλή. Αναμένεται άκουσμα ύμνου Ατρομήτου και στήριξη στον Αλέξανδρο Κούγια. Ναι. Λέει ο Ρωμανίστα, λατρεμένος ακροατής από την Δυτική Αττική. Να είναι καλά ο Ατρόμητος. Ρωμανίστα, να είναι καλά ο Ατρόμητος. Γιατί καπαρό. Μας έδωσε μια χαρά. Καπαρό είναι δεύτερη θέση. Να είναι καλά ο Ατρόμητος. Γενικά, όταν χάνει ο Άρης. Ο Τσαλτίδης πήγε περιγραφή στην Αθήνα, μήπως δεν πρόλαβε να γυρίσει. Ξέρω εγώ. Φοβερό. Χρυσανθέ. Φοβερό. Δηλαδή, απ' έξω και 9.30 θα γίνει. Θα λείψει και Τρίτη. Χρυσανθέ. Μήπως πήγε για καφέ στο Blue Star Cafe και έμεινε εκεί. Ρωτάω τώρα εγώ και φαντάζομαι ότι αναρωτιέται αρκετό. Αρκετά μεγάλο μέρος του ακροατηρίου. Μουσική Αναστασία. Μήνυμα του Θεού του αγαπημένου μου οπαδού του ΠΑΟΚ 164. Καλημέρα. Είμαι Τσιμισκή. Να φέρω κανένα κουλούρι ή μπορεί να πεταχτεί ο Κουέστα λίγο. Ο 164 ρίχνει αλάτι σε κίτρινα μαύρες πληγές για τον Ισπανό goalkeeper, έτσι. Τον Σωσία του Ουσάγκη. Από το καλά είχε πει ο Γιώργος Ιταλός. Ο Σωσίας του Ουσάγκη από το 10-10. Ο Χουλιάν Δίας Κουέστα. Ασλαμά, πονάς, συνήθισα. Α, να πω κάτι, ε. Τι? Να πω κάτι. Ρωμανίστα, για τον Ηρακλή Κλαρίνο, σωστό, εντάξει. Για τον ΠΑΟΚ Νίκη, ναι. Ετοιμάς την Παρασκευή, θα βάλω ένα μπλουζάκι εδώ πέρα, θα γίνει πάταγος. Και εγώ θα βάλω. Βάλω, εγώ βάλω τη Δευτέρα. Βάλω την Παρασκευή. Εντάξει. Δεν λες ευχαριστώ στη Λίβερπουλ που κέρδισε την Πόρνου και καπάρω στην 10η θέση. Άντε, άντε. Ο πάτος σας. Άντε, ρε κακομύρι. Ο πάτος σας δεν λέγεται. Κάνει το 1-0 η Τσέλσι. Ναι, πότε. Κάνει το 1-0. Ναι. Στο 43,5. Να τα λήξουμε τα λίγο, γιατί στα 40 να λήγουν τα ημίχρονα. Όχι, δεν είπα αυτό, αγόρι. Τότε, μια χαρά είναι. Τότε, γιατί. Στο 43,5. Ναι, ναι, και... Αναστασία. Ναι. Με το πρώτο σουτ στον αγώνα τη. Τι να κάνεις. Με το πρώτο τη σουτ στον αγώνα. Μα είναι City άλλη. Μιλάμε αυτό. Ναι. Μιλάμε αυτό. City είναι. Δεν ματαγίνεται. City είναι. Δεν ματαγίνεται. Ο Ηρακλής έκανε 5 σουτ. Απλά δεν πήγανε. Τι χρονιά είναι. Θα μου πεις τι σουτ ήταν αυτά. Κακά. Ναι, κακά. Τι χρονιά είναι. Κακά. Έκανε 5 σουτ. Τι χρονιά είναι. Κακά. Ξεκακά. Ναι. Έκανε 5 σουτ. Μπράβο, Ηρακλής. Χέρκουλες. Κάνει ένα η Τσέλσι στο 43,5 και κάνει το 1-0. Άντε ρε, φόρε, δες τι γίνεται. Γαμώτη. Κοίτα εδώ. Φοβερό. Και προηγουμένως έχει χάσει City τα άντερα. Ο Αιγύπτης που έκανε πλάκα εκεί πέρα. Νόμιζε, ο Σανέμον. Νόμιζε ότι ήταν μέσα σε πυραμίδες. Κάτι τέτοια. Με στον Πόρμουθ τι έγινε, Ρασλαμά. Το γκολ, ποιο γκολ μου θύμισε. Από Ελλάδα, Έλληνα. Τελικό κυπέλου. Έλληνα, Άστα, αργείς, άστο. Αργό, ναι. Άστο. Δεν θυμάμαι. Το βλέπω στο ξεκίνημα. Ναι. Ένα γκολ. Δεν θυμάμαι. Το γκολ του Σαλάχ, παιδιά. Ναι. Το δεύτερο γκολ του Σαλάχ. Δώσε το πάω. Που περνάει 2 φορές τον γκολ κίπερ.
Από τελικό κυπέλου Ελλάδος. Για τους διαβασμένους. Για τους διαβασμένους. Έτσι, για τους παλιούς και διαβασμένους ή τους νέους και διαβασμένους. Κατάλαβα ποιο λες. Ηρακλής Ολυμπιακός. Είσαι μπράβο, ρε γάρι. Πήγα στα πιο πρόσφατα. Του Χατζηπαναγή. Του Χατζηπαναγή. Βάλε και δέστο. Στην εστία προς την 21. Ναι, μπράβο. Όχι στην σκυπαστή. Στην εφρέδε, μπράβο. Απλά του Χατζηπαναγή είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί είναι και πιο κοντά δύο αμυντικοί. Ναι. Περνάει και αυτούς μαζί. Είναι ο Αγγελής και άλλος ένας. Ο Σιώκος, νομίζω. Σιώκος ήταν τότε. Ναι, βέβαια, ναι. Ο Αγγελής. Άσε, εκείνο το μάτι σου κοπεί λίγο. Τι. Ο Αγγελής μας είχε βάλει γκολ μέσα στο 73. Ναι, ωραία, ένα μήνα χάσαμε. Καλός, καλός. Περνάει και αυτούς. Ναι. Και μετά περνάει τον Κελεσίδη. Ο Κελεσίδης δεν είναι, ο Παναγιώτης, ναι, είναι στο ναι, τελικό. Ναι. Στα πέναλτι πήγε, 2-2. Στα πέναλτι, ναι. Ναι, 2-2 κάνει το μάτς. Στην παράταση 2-2, ναι. Ναι. Και το μάτς δεν υπάρχει. Ναι. Όχι ρε. 2-2. Ναι, μπράβο. Ναι. Ναι, ναι, sorry, εγώ κόλλησα εγώ. Ναι. Λοιπόν. Συγγνώμη που απάντησε το quiz. Έχουμε. Όχι, καλά έκανε. Εγώ περίμενα, μα σε ρωτάω εσένα. Περίμενα να απαντήσει. Πήγα να πει ότι σε κανένα ντέμι, εγώ σε κανένα εκαπόλυν και τέτοια. Μα απογοήτευσε στα πρώτα 25 δευτερόλεπτα. Έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Είναι ο φίλο ο καπετή, ο 924, ο οποίο. Ο Λάζαρο. Ζητώ συγγνώμη, εγώ φορτέ να μ' αρέσει να λέω τα πίστα σκέτο. Ο Λάζαρο. Λάζαρε μπαίνει στην κλήρωση. 11 και 5, 11 και 10 θα γίνει η κλήρωση. Σωστή απάντησή σου είναι και η μοναδική. Στην ενότητα, τελευταία λόγια σπουδαίων ανδρών. Σε ποιον Άγγλο Θεό ανήκει η φράση. Αυτή είπε και ξεψύχησε. Βοήθεια με πυροβόλησαν. Απαντάς SMS-ικά. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο μας αρκεί του μεγάλου Άγγλου. Αποστολή στο 54-5-20-6. Το μήνυμα του Ιβιτσόση που θα βάλετε το διαβάσαμε τελικά. Όχι, περίμενε, παρά 20 πάει. Μάρι, πρέπει να πούμε κανένα χορηγό. Ρε εσύ, καλά. 4. Ναι, ρε εσύ με ζάλεις, ναι. Πάω να σου το πω. Μα κάθεται να θυμηθώ. Το τελικό του Ηρακλή, ρε, άντε. Ολυμπιακός Ηρακλής. 4-4 είναι. Στην παράταση, ναι. Παναγιώτη και σε κοιτάει. Και εγώ λέω ρε εσύ, ναι, ζαλισμένος. Τα άθροισα εγώ. 2-2 ήταν στην κανονική διάρκεια, πώς ήταν. 4-4. Λίγη στην παράταση, 4-4. Προηγείται δύο φορές. Προηγείται τρεις φορές ο Ηρακλής. Ναι. Τρεις φορές ο Ηρακλής. Ναι, ρε, ναι, ρε Αναστασιάκη. Χρωστάμε μόνο. Άστα, τα διαβάζει μετά, μετά. Ένα μήνυμα μόνο, Βιτσόσκυλο, μετά το break το δικό σου. Έτσι. Καλημέρα, Μάρια, καλή εβδομάδα, εγώ. Καλημέρα. Η Βιτσόσκυλο, μετά το break. Άιντε, τι λέει για το δεύτερο, βρήκες τίποτα. Για το δεύτερο μισάωρο, Αναστασία. Βρήκες. Μπράβο, και δύο κιόλας. Μπράβο, ρε, σιέτη. Να σου πω κάτι, ότι έχω 800 μέσα στο. Καλά, δεν θέλω κάποια να τα βάλω τώρα, μόλι. Εντάξει. Ορίστε. Βίρμα. Βίρνα, ρε. Βίρνα, από το σύριαλ. Ναι, Βίρνα, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ναι, αλλά πού κολλάει, μην το σκοτώσουμε, θα το διαβάσουμε και μετά. Πού κολλάει όμως. Είναι. Α, Ωραία. Παιδιά, εδώ είμαστε δεύτερο μισάρο τη σημερινή Τρόικα, την οποία βλέπω να πηγαίνει δόικα. Αν κάποιο έχει, γνωρίζει, έχει ίχνη ζωή του Χρύσανθου, ας επικοινωνήσει με την εκπομπή. 2310-287-888 ή SMS-ικά FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Είναι η αγαπημένη σας Τρόικα. Χρωστάμε ένα μήνυμα, πρώτα όμως θα δώσουμε τον διαγωνισμό μας. Δίνουμε το διαγωνισμό, μπαίνει η κομματάρα που επέλεξε η Αναστασία. Θέλω να πιστεύω ότι είναι κομματάρα. Πήρε την κατάσταση πηγαίνουμε... στα χέρια της. Ναι, και πηγαίνουμε σε διάφορα σχολιάκια και θεματάκια που έχουμε. Σχολιάστε, παιδιά, δώστε και εσείς τροφή, ρε παιδιά. Μην το, εντάξει, είχαμε ψένα. Έγινε αυτή η πατάτα, να πούμε, το River Plate Boca Juniors. Το είδατε, το είδαμε. Τέλος πάντων, εγώ δεν είναι το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Μέχρι εκεί το έβλεπα. Και εκείνο κλεφτά, εμπενόβγαινα. Είχαμε αγωνιστική δράση τα πάντα. Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία. Εγώ θέλω να πω κάτι για τον Κουκ. Τον αμυντικό της Bournemouth. Ρε Κουκ, πόσα χρόνια παίζεις μπάλα, τι γελάς ρε, τι γελάς μου. Τι άλλο θα σε ενοχλήσει, αγόρι μου. Όχι, τι γίνεται εκεί πέρα, κάτι μηνύματα. Τι να με ενοχλήσει, ρε φίλε. Τι να με ενοχλήσει, ρε φίλε. Ρε Κουκ. Τι να πούμε κι εμείς που είχαμε τον Κουκ στο μπάσκετ. Μπαίνει ο Σαλάχ. Και κάνεις πολύ καλή κίνηση, ναι. Επειδή βγαίνεις στον άξονα επικίνδυνα, ναι. Και τον πατάς από πίσω. Ναι. Μπράβο. Πάντα τον γερά. Ρε φίλε, κάθισε τον, πάτησε τον καλά. Α, καλά θες. Ρε πισί. Η Αναστασία να ήταν. Θες δηλαδή τραυματισμένους τους ποδοσφαιριστές μας. Όχι! Φάουλ! Φάουλ και στο βάλει! Δεν είπα αυτό.
Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Ο Βαρέλα τον το κάνει αυτό ή ο Μάτος. Καλά, εντάξει, Μάτος. Αυτή η σχέση πλέον με τους διαιτητές τους Έλληνες, με τον Μάτος, νομίζω ότι είναι ερωτική. Άρε, σάχλα. Δηλαδή, αυτό που κάνει στον καημένο της Λάρισας, ο αμυντικός, ο Μπόικοβιτς. Το στόπερ, μωρέ. Όχι ο Ζίζης, ναι, ο Γκόικοβιτς. Ο Γκόικοβιτς, ναι. Τι του κάνει στο κορεσί και ο διαιτητής κάνει παρατήρηση και στους δύο. Παρατηρίζει, ναι. Και του κάνει ο καημένος ο Σέρβος, λέει σε μένα γιατί, τι έκανα, δε φίλε. Σε κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ μπροστά στην 4. Το 52 δώσ' μας το πέναλτι. Παιδιά, φωτίστε μας κάποιος. Δεν ξέρω αν το είδε και ο Παναγιώτης. Γιατί εγώ το βλέπω τηλεόραση. Μία φορά το επανάληψη είναι το πλάνο πάρα πολύ μακρινό. Yeah, επιμένει, επιμένει ο Γιάννης ο Μαλάτος, ο οπαδός του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός από τη Μαρμίτα. Για ποιο πράγμα? Ότι. Άκουμα τώρα αυτό. Το είδα, λέει η Μάρια. Το ακούμε, το ακούμε. Το είδα, λέει η Μάρια στο σπίτι 4 φορές. Σόπα. Την μπάλα ο Πρίγιοβιτς την κατεβάζει με το χέρι. Αν το είδε κάποιος. Αν υπάρχει. Τι άλλο θα σκαρφιστείτε, ρε. Τι άλλο θα σκαρφιστείτε. Εκπομπή κάνουμε, γεια. Τι άλλο θα σκαρφιστείτε, ρε. Τι άλλο θα σκαρφιστείτε, ρε. Τι άλλο θα σκαρφιστείτε. Ο ΠΑΟΚ είναι ενιαίος. Παίρνουμε και παίκτες από τον μπάσκετ. Θα πάει ο Ροσβάναρος στο παλατάκι και θα έρθει ο Παπαθεοδόρος στον πάγκο του ΠΑΟΚ, στο ποδοσφαιρικό. Αφού θες τέτοια, έτσι θα. Τέτοιες απαντήσεις θα παίρνεις. Με χέρι λέει την κατεβάζει. Είναι το τρίτο πόδι του Πρίγκιπα. Δεν το είδα εγώ. Ναι, α, δεν το είδα. Λέω, επιμένει. Αφού επιμένει ο Μαλάτος. Επιμένει. Μιλάμε τώρα για τον Γιάννη, ο Γιάννη, ο Μαλάτος τώρα. Ο Γιάννης ο Μαλάτος φαίνεται, λέει, πεντακάθαρα, λέει, να στο φέρω. Ναι, αφέρτο, άντε. Να στο φέρω. Άντε, φέρτο. Δεν είναι τίποτα πολύ. Το είδα, λέει, τώρα 3 φορές στο σπίτι. Μάλιστα. Ότι την κατεβάζει, την παίρνει υποδοχή με το χέρι. Μετά, λέει, υπάρχει πέναλτι. Ποια ειδική κάμερα. Αλλά προηγείται το χέρι. Πόρτελεόνε κάμερα. Το έβαλε ο Στέφανος ο Αριανός. Δεν το είδε, δεν το κατάλαβε τελικά. Πού, από ποια κάμερα το είδε αυτός ο Μαλάτος τελικά. Άλλο, άλλο τι θα σκεφτείτε. Αυτό λέω, αν ακούει κάποιο, α μα βοηθήσει, ρε παιδιά. Αυτό δεν έβγαλα κανένα μαχαίρι. Βιντεάκι να πει, μπείτε εκεί πέρα και δείτε το, τη φάση που την κατεβάζει με το χέρι. Ναι. Για να δούμε, είναι το χέρι, είναι το τρίτο πόδι του Πρίγιο. Κατάλαβε. Λοιπόν, τελευταία λόγια μεγάλων ανδρών. Δίνουμε, έχετε ακόμη 10-12 λεπτά. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα τελευταία λόγια. Τα είπε και ξεψύχησε. Βοηθάμε, Άγγλο Θεό. Βοήθεια. Με πυροβόλησαν. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του Άγγλου Θεού, μας αρκεί το επώνυμό του, αποστολή στο 54-526. Και μιλώντας για Λέο Μάτος, φυσικά το βατόμουρο της χρονιάς για την ερμηνεία του πάει στον Μάτος, δεν υπάρχει. Για πες μας. Δείτε ξανά αυτό που γίνεται στο 17ο λεπτό. Ρε εσύ Μάτος, ειλικρινάρεση και σε βεκά, είσαι και καλό παιδί. Καλό παιδί, καλό παιδί. Σε μίλησα κιόλας εδώ πέρα κάτω, κάνουμε χαβαλέ. Που σε φώναζε να σε δει η Μπούντου, ο μεγάλος σου έρωτας. Ήσουν να πάνω κάτω εδώ στο πάρκινγκ με τη σύντροφο. Ο μεγάλος της. Και κάναμε και πλάκα. Ο μεγάλος της έρωτας. Πρόσεχε και πώς μιλάς, γιατί μην σπείρεις τέτοιο. Ποιον γνώρισε έψε. Ποιον γνώρισε έψε. Χθες τον Νουάρντα, τον γνώρισε. Το αφήνω για θέμα για αύριο βασικά. Άνθρωπος ο οποίος φεύγει από τον ΠΑΟΚ για να πάει στα Γιαλιτσά για να δει. Αγαπημένο ΠΑΟΚτσι τη εκπομπή. Τη εκπομπή. Δικό μου. Δικό σου. Τον έχω έρωτα. Ο 7. Ένα 164. 7-14 ο παλιός. Το θυμάσαι και. Ο 007. Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμα. Σοβαρά. Τον γνώρισα. Ναι. Ναι. Αυτό σου μίλησε. Εγώ του μιλάω εγώ για το ζακετάκι που φορούσε. Και μου λέει αυτό. Α, χωρίς να τον ξέρει. Ρε φίλε, sorry. Μάρια, λέει εσύ είσαι. Ναι. Δεν τον ήξερα. Άκου να δεις. Και μπαίνει με ζακετάκι με το αυθεντικό σήμα του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Το παλιό, το αυθεντικό. Ναι. Όχι αυτό τώρα. Ναι. Το αυθεντικό, το παλιό. Τι εννοείς παλιό και καινούργιο. Με τα πέταλα και με αυτά, με τα τριφύλια και με τέτοια. Άντερε σάχλα. Άντερε σάχλα. Άντερε σάχλα. Κοίταξα και την Πουμπουλίνα και τον Κολοκοτρόν και τον Διάκο. Άντε σάχλα τώρα. Η μπουτίκ σου τα πουλάει. Εντάξει, εντάξει, ναι. Επίσημο προϊόν. Καταλαβαίνουμε τον τρόπο που το λες. Μην στεναχωριέσαι. Αναστασία, σου καταλαβαίνουμε τον τρόπο που το λες. Με έχεις βάλει σήμερα, κάναμε χαζό εκπομπή. Εγώ είμαι χαζό. Καταλαβαίνω εγώ. Μην στεναχωριέσαι. Το παιδί το αγόρασε λεφτά έδωσε. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Συνέχισε. Λεφτά έδωσε. Φελός είναι αυτό. Δεν είπα ότι το έκλεψε. Βρε πάνε που παίρνει όλο. Μα ήμου προϊόντα πάω. Πάνε πάρε κανένα θετικό. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Μη σε ξεφωνήσω. Πιστεύω το βιβλίο για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, φίλε, εκείνο το τούβλο. Το πήραν εγώ και άλλοι 5 πρέπει να το έχουμε πάρει. Το βγάλαν πέρυσι, πρόπερσι. Α, δεν το έχω. Και ήταν ακριβό, Μαρίο. Θα το πάρω. Θα το πάρω. Είναι μόνο μπάσκετ, ε. Μόνο μπάσκετ. Έχει φωτογραφίες καλές, αλλά νομίζω έχω καλύτερο στο σπίτι. Θα το πάρω. Καλά, θα το πάρω. Θα μας την αγορέσει εκεί μέσα. Οκ, okay. Για πες, συνέχισε. Μην παρεξηγηθούν οι Ηρακλειδείς. Ναι. Ό,τι υπάρχει βιβλιογραφία τα αγοράζω, έτσι. Ναι. Τα αγοράζω. Έχω βιβλίο αθηναϊκό. Του αθηναϊκού το έχεις δει που έχω. Όχι. Στο, τι λες, ρε. Που γύρισε από την Αθήνα με το United. Του αθηναϊκού το πρόγραμμα πρέπει να το τούβλο. Άξιζε, τι μου φέρε το μπλουζάκι, το θυμάσαι σαν πει ήταν το μπλουζάκι του αγώνα.
Ναι. Το t-shirt, λευκό. Το κατάλαβα, ναι. Αυτά είχαν βγάλει. Έτσι ένα πλαίσιο ναι. που ήταν κάτι τέτοιο. Μπράβο, ναι. Το Αθηναϊκούρες το έχω δείξει. Δεν το και ποια είναι η πλάκα, μέχρι πότε είναι, ξέρεις. Μέχρι και 5 μήνες πριν τα μάτς με τη United. Ναι. Φαντάσου να ήταν και αυτό μέσα. Ναι. Να ήταν και τα μάτς αυτά. Τόσο τούβλο. Και τι να έχω μέσα με την αποτυχία που δεν περάσατε τη United εκείνη τη χρονιά. Το θεωρείς παταγώδη αποτυχία. Φυσικά ρε φίλε. Ποιος είχε ο Τζάμ Αθηναϊκός. Ποιος είχε οριζόντιο δοκάρι στη Λεωφόρο. Α, δεν θυμάμαι. Στο 90 δεν θυμάμαι. Του Αθηναϊκού. Μεσημέρι το μάτσε. Ναι, μεσημέρο απόγευμα, ναι. Ναι. Μελιακάδα. Δεν γέμισε όμως. Όχι. Όχι. Απαράδεκτος κόσμος. Ναι. Γεμάτη η. Με τρισάθλια εμφάνιση. Εκείνη η μπλε. Η μπλε αντίδραση. Ναι. Γεμάτη η μισή και λίγο παραπάνω Λεωφόρος. Η μισή και λίγο παραπάνω. Μη σου πω και η μισή ακριβώς. Ναι. Μελιακάδα. Ποιος από τον Αθηναϊκό έχει οριζόντιο δοκάρι, σούτ από 30 μέτρα στο οριζόντιο. Ο Σμάιχελ είναι παγωτό. Ψέματα δεν θυμάμαι καθόλου. Ο Μπόγκ. Μπόγκ. Ο Πολωνός. Ναι. Πεκταράς, ξανθός. Ναι, είναι ξανθός. Ναι. Ατούβλο. Ατούβλο. Ντουγκ ακούγεται. Ο Σμάιχελ κοιτούσε, λέω Παναγιά μου. Θα γίνει το 1-0. Πού να ξέρει να τρώσει νύχια με. Στο 89-90. Εκεί στην παράταση 2-0, ποιο θα βάλε. Λισάρπ. 0-0 κανονικό αγώνα. Όχι. Ποιο. Κλασική σκόρα από ένα γκολ ο καθένα. Κλασική σκόρα στη United τότε, εκείνη τη χρονιά. Σίγουρα και την προηγούμενη. Και του δύο του ξέρει. Ο Γκίξ τότε. Όχι, ο Γκίξ. Ποιο? Όχι, ο Γκίξ. Συγγνώμη, λάθο. Δεν έπαιζε. Ο εφιάλτη είναι ο Γκίξ. Ναι, ρε. Σου έκανε τόσα χρόνια έρωτα. Ναι. Δεν θυμάμαι. Αναστασία, έχει τρελά με τα A τη, ε. Δεν θυμάμαι, παίρνουν τι σκόρε. Μπράιαν. Μακλέρ. Σε παραδέχομαι. Το ένα. Σε πρά... το πρώτο. Ναι. Ή το... Ναι, το πρώτο Μακλέρ. Και το άλλο. Και το δεύτερο, άλλο κλασικό. Δίδυμο μαζί του. Δίδυμο. Εσύ ένα βάζετε συνήθω στι κλινικέ χρονιέ. Μετά άρχισε ο πάτο και άνοιγε. Δίδυμο, λέω μπροστά. 4-4-2 κλασικό. Εντάξει, άντε, γελίο. Δεν θυμάμαι. Ουαλό. Ο Χιούζ, ο Χιούζ. Μαρκ Χιούζ. Ναι. Νομίζω το πρώτο βάζει ο Μακλέρ, ναι. Ξέρει τι με μπερδεύει. Στα μάτια με τον Αθηναϊκό. Γιατί Μπράιαν Μακλέρ γράφεται με I ενώ Μπράιαν Ρόμψον με Y. Αν τα απαντήσει κανεί αυτό, πάρε με τηλέφωνο. Όχι εσύ, αν τα απαντήσει μισό. Γιατί Μπράιαν Μακλέρ, ο Σκοτσέζος παικταράς με το παρατσούκλι τσόκι της United, γράφεται με I, ενώ Μπράιαν Ρόμψον, ο θεός της United, ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, γράφεται με Y. Για ποιο λόγο? Τρία ζευγάρια γυαλιά ηλίου μαζεμένα. Σιγά χουβαρτά! Σιγά χουβαρτά! Ένας θα πάρει τρία ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Ωραία, φίλε, 3-6-18. Μαζί. Αρκεί να απαντήσει σωστά. Ο ένας Μπράιαν με I, ο άλλος Μπράιαν με Y. Και οι δύο ίδια εποχή στη United. Μου λες, εκείνη τη χρονιά πήγατε τελικό ή το είχατε πάρει την προηγούμενη? Με τον Αθηναϊκό είμαστε ήδη κυπελούχοι. Α, είστε, ναι. Είμαστε. Πάντα αυτό μπερδεύω, ρε γάμο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Από ποιον αποκλείομαστε επόμενο γύρο? Από τη Μομπελιέ. Όχι. Όχι. Από τη Μομπελιέ την αποκλείσατε. Μετά τον Αθηναϊκό. Εσύ μπερδεύεις την προηγούμενη χρονιά που την αποκλείουμε, ναι. Με στη Γαλλία. Με στη Γαλλία. Από ποιον αποκλείστε? Μετά τον Αθηναϊκό, από ποιον αποκλείομαστε? Τι, δεύτερο γύρο. Για ένα γκολ. Ναι. Ποια? Ατλέτικο Μαδρίτη. Για ένα γκολ νομίζω. Ναι. 1-0 εκεί και 1-1 στο Old Trafford. Πρωταθλητριών. Όχι πρωταθλητριών, αφού δεν έπεσε πρωταθλητριά. Φλακίζει το UEFA, βιντεότων, Αθηναϊκού και τέτοια. Έτσι, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Εδώ γίνεται χάμος 8-17, δεν είναι μηνυματάρα. Πρέπει να το διαβάζει ήρεμα. Συγγνώμη, παιδιά. Πάρε το χρόνο σου για να διαβάζω εγώ χορηγό. Ναι, παιδιά, να πω κάτι. Σε χαζούσα, παιδιά. Πραγματικά. Δηλαδή με το quiz υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση. Βέβαια, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα άλλο για τα παουτσάκια. Έχουν πει τον έκταρ του τίτλου. Κατάλαβε ότι τώρα δεν μπορεί. Καλάς. Είναι λίγο σου. Τέλο πάντων, θα σπατήσουν όλοι οι άλλοι. Κατάλαβε, ναι. Μόνο ο Λάζαρος βρίσκει, δηλαδή απαντά, είναι δυνατόν. Άγγλος Θεός, τα τελευταία του λόγια ήταν ή τα είπε και ξεψύχησε. Βοήθεια με πυροβόλησαν. Ποιο είναι το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως εισαγωγή από τα Opticon Express αξίας 65 ευρώ, δηλαδή έλεος. Και υπάρχουν μηνυματάκια τα οποία σαφώς και οφείλουμε να διαβάσουμε. Μόνο παίρνουμε μουσική ανάσα με την κομματάρα που διάλεξε η Αναστασία και ο Παναγιώτης δίνει αυτούς που μας στηρίζουν πρώτη ώρα εκπομπής. Μπις. Ξεκάθαρα Μπάουι είμαι με την glam rock φάση του. Μπάου. Ξεκάθαρα, με 70's, αρχές 70's εκεί. Άσε να μπει η φωνούλα. Κόλλησα, ποιος είναι? Ο Το ξέρω, ρε. Ο τέτοιο. Ο... Πε το μικρό του. Ο Ρικ Άσλεϊ. Ρικ Άσλεϊ, ναι. Ρικ Άσλεϊ, ναι, ρε. Όπω. Τότε. Ναι, μα έχει φτιάξει. Μπράβο, ρε. Σαν να κάνουμε το δασκαλάκι. Πόσα. Τα κορίτσια τότε λιπόθυμα με αυτόν. Με αυτόν τον βλάκα.
Τους μιλούσα για μένα και μου λέγανε για τον Ρικ Άστλι. Μιλάμε για τραγικά εκφράσεις. Ωραία, μπουρλα. Τι κάνει ο Πάοκ, ρε παιδιά. Ρε τον Πάοκ που θα μπράβο, ρε Χριστόφορε. Που θα καθάρισε το παιχνίδι το 52. Μπράβο, ρε Χριστόφορε. Επιτέλους, μπράβο. Δεύτερη σωστή απάντηση από τον Χριστόφορο τον Τρούπτσι. Δύο σωστές απαντήσεις. Έτσι, για τον Άγγλο Θεό που τα τελευταία του λόγια ήταν βοήθεια. Με πυροβόλησαν. Το Μάιο θα δίνουμε προσκλήσεις για το Μελέ Μερκούρι, γιατί είναι θεατρική παράσταση. Τι? Μάριο, περιμένει πώς και πώς ο κόσμος. Για ποιο πράγμα, στο Μελέ Μερκούρι. Ναι. Τι, δεν ξέρω τι έχει το Μάιο. Από τώρα το πρόγραμμα. Ο Πρίγιο από πάνω. Διάβασε το 57 το μήνυμα. Τεράστιος. Μήνυμα του Γιώργου Ιταλού, χρωστάμε τόση ώρα. Ώστε είναι αλήθεια Βίρνα. Εσύ πήρες τηλέφωνο τον Τζίλο. Τι λες Αναστασία, τι είπες? Ότι είναι και πέντε, γιατί με νοιάζει εμένα. Και εμένα τι με νοιάζει, εδώ έχει πάντα ήλιο. Μόνο που με τρομάζει. Γι' αυτό λέω θα φύγω. Εγώ είχα πει θα φύγω. Ναι, ναι, ναι. Και όμως είμαι ακόμα εδώ. Και αυτό το καλοκαίρι. Λιωμένο πάγωτο. Έχουμε και έτοιμε τις φάσεις, ξέρεις. Αν δεν τις είχες δει. Στο... Τι έχω δει. Τα πατήματα στον Λουάρντα. Απλά. Άστε τα πατήματα στον Λουάρντα. Άστε τώρα. Άστε τώρα. Άστε τώρα, κακομίρι. Άστο τώρα. Άντε, βρε κυριούλη. Άστο τώρα. Τα πατήματα με το ζόρι. Πάτε τώρα να δηλήσετε τον κόνοπα τώρα με τρελάρι. Εδώ μας λες ότι βρήκε όλο κάμερα δικιά του που έχει τον πρίγκιπα να κατεβάσει την μπάλα με το χέρι. Το τρίτο πόδι είναι και είναι πάνω ψηλά. Μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ. Κλασικό μήνυμα. Μήνυμα Άλεξ Σίλβερ έρχεται σε 1, 2, 3, 4, 5, 6 δόσεις. Καλημέρα Άλεξ Σίλβερ. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, ο κάθε παοκτσής θα έπρεπε να αγχώνεται ακόμα παραπάνω για την πορεία μας, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, λόγω του πρόσφατου παρελθόντος και του εφησυχασμού και χαλάρωσης που δείχναμε. Αν και δεν πέθανα με την τακτική του Λουτσέσκου, δεν νομίζω πως υπάρχει συνοπαδός μου που θα αμφισβητήσει την δουλειά του στην ψυχολογία των παικτών και την εγρήγορση για αποφυγή γκέλας. Στα αγωνιστικά τώρα, το καλοκαίρι, πρώτη προτεραιότητα είναι το τέρμα που πιάνει αυτά που πιάνονται και όχι τα out και τα τρελά. Επαναλαμβάνω το σημείο του αυτό. Στα αγωνιστικά για το καλοκαίρι, πρώτη προτεραιότητα είναι, πολύ ψαγμένο, μπράβο, είναι το τέρμα που να πιάνει αυτά που πιάνονται, έτσι να πιάνει αυτά που πρέπει να τα πιάσεις. Και όχι τα out και τα τρελά. Δεξί back για τον πρώτο γύρο, αφού ο Μάτος κάνει συντήρηση για τον δεύτερο. Συντήρηση κάνει γιατί μπορεί πέρσι να είχαμε αρκετά νουνού. Τι να κάνεις, δεν γίνεται να πίνεις νουνού δύο χρόνια σερί. Έναν μέσο για το 4-4-2 για να υπάρχει και extreme για να πάρει τον Bird, το λέω στα αγγλικά έτσι, το λέει στα ελληνικά εδώ πέρα, μήπως ακουστεί κάπως, για να πάρει τον Bird, όχι τον Λάρι, τον άλλο τον Bird, ο Αιγύπτιος που παίζει για τον εαυτό του και μόνο. Για το τέρμα διαφωνώ. Θεωρώ ότι το μήνυμά σου, το πραγματικά, στείνει θέματα για ένα μήνα. Σε λατρεύω, Άλεξ Σίλβερ. Λατρεύω την κατηγορία αυτή των ακροατών. Και όχι κάτι βιτσόσκυλα. Ασλαμά πονάς. Με πονάω, τι πονάω, έχω βάλει και έμπλαστρο, ρε φίλε. Η βιτσόσκυλο σε λατρεύω, το ξέρεις. Πλάκα καλώς το λατρεύεις εσύ. Το λατρεύω, τα μηνύματά σου είναι η βιτσόσκυλο. Απλά εμφανίζεσαι όταν είσαι καβατζωμένος. Α, ναι. Όταν είσαι σίγουρος. Και αυτά παρατηρείς. Αχ, εσύ Σαύρα. Ε, τι. Σαύρα. Ε, τι. Σαύρα. Ε, τι. Μια γαρά εμφανίζεται. Δεν έχει στείλει. Κάθε εβδομάδα. Καμιά φορά. Δεν κάνει ο Πάου πουθενά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, δεν χάνουμε. Όχι. 12 στα 13. Μια ισοπαλία όταν έχουμε φέρει. Δεν είναι καθόλου. Θα το πάρω. Θα τον έχει μπάστακα κάθε εβδομάδα πάνω το κεφάλι. Επανέρχομαι στο μήνυμα το οποίο. Ο μηνυματικό σου μπάστακα θα είναι. Τι, μπάσταρδος. Μπάστακα. Μπάστακα. Πρόσεχε πώς μιλάς για τον Πάοκ. Επανέρχομαι. Νόμιζα πέσε μπάσταρδος. Πρόσεχε. Ναι, ακούς καλύτερα, ακούς καλύτερα. Επανέρχομαι στο μήνυμα το οποίο μας ξεπαρθένιασε για την ημέρα και την εβδομάδα. Του 338. Στείλε τη συνέχεια 338. Για να μην πείσω ότι σε αδικούμε. Καλημέρα, λέει, στην πόλη που έχει μία ομάδα. Πεντανόστιμα κουλούρια. Καλημερίζουμε τον Ζουνιάν. Την αρτοπία ο Ζουνιάν, εδώ στη Λέω του Σοφού. Κάτι ανύπαρκτους. Και τον Καραπαπά από τα Lidl και διευθυντή της John Deere. Είσαι, στείλε τη συνέχεια, αγαπημένε 338. Μήνυμα τρέχει για σένα. Με τόσες πολλές λαλακίες που λέει ο διπλανός σου, εκτός από μεγάλο Άγγλο που τον πυροβόλησαν, θα υπάρξει και αόρατος φίλο Άγγλος, ηλικιωμένος ραδιοφωνικός παραγωγός, λάτρης των Corn Flakes που θα τον πυροβολήσουν. Και έχει φατσούλες που γελάει. Τρέγια, σε λατρεύω, ρε, εσύ το ξέρεις. Σε λατρεύω. Αλλά αυτή η τάση και εσύ και ο άλλος, κυρίως εσύ, τι. Να μου προσθέτετε. Ναι. 6 χρόνια ναι. Στον αέρα. Είναι για τις βρύσεις που σου αλλάζει. 6 χρόνια στον αέρα. Αλλά σε αγαπάω.
Σ' αγαπάω. Και εκτίμησα τη στάση σου σε μια δύσκολη μου στιγμή. Ο Παπαδόπουλος ακόλωνε. Είδες τα παόκια. Τι να κόλωνα, ρε κακομοίρη, που σε πήγα στον Ποσίδη και σε έψαχνα σαν τον Ηλιόπουλο στην ελληνική ταινία. Πού είσαι, ρε Ντίνο, μέσα στα πιπίνια, νόμιζε. Ήρθαν καθηγητές και τα καπί εκεί πέρα. Πόσο άσχημα ένιωσε εκείνο το διάστημα. Αναστασία! Ζωή, να ξέρεις. Αναστασία! Πήγαμε στον Ποσίδη και ο άνθρωπος, ρε φίλε, τον έχασα. Πού πήγε. Στο φοιτητικό κάμπινγκ. 4.000 κόσμο. Πήγα στον μπαρ, έκατσα, λέει εγώ, λέει τα πράγματα. Χτυπάει το τηλέφωνο και λέει ο Παπαδόπουλος. Έλα, ρε Ντίνο. Λέω, λάθος κάνετε. Λέει, ρε Ντίνο, εσύ δεν είσαι. Λέω, ναι, δεν είμαι ο Ντίνος, λέω, φίλε. Λέει, ρε Ηλιόπουλε, εσύ δεν είσαι. Παπαδόπουλος εδώ. Ας τα σου πω γιατί. Από την ελληνική ταινία, την ξέρεις. 6.000 κόσμο, έτσι. Τι έβαλε. Τι έβαλες. Θα χορέψουμε. Απλά έφυγε το επόμενο. Δεν θα το έβαλε. Έφυγε το επόμενο. Με δυο μαρμάρινα φιλιά. Σου έφυγε αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Κάτσα που με καμιά ροκιά μετά. Μάριο και 10 πάει. Γιατί μου σπατάξει πολύ ηλεκτροπό πέιτη. Δρόμο, φεύγουμε. Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα για το σετ αυτό τη ώρα. Ανήκει στο Ιβιτσόσκυλο και πάλι. Δεύτερο μισάωρο, λέει ο Ασλαμάς, 11 παρα 10. Έχει κάψει εγκέφαλο αυτό το σουκού. Λίβερπουλ, ΠΑΟΚ, νίκη. Ηρακλής, Μπουλκουμέ. Μανιού, 10η θέση. Πάει ο καψερός. Γεια σου, Ιβιτσόσκυλο, ο καψερός. Αυτά, ρε φίλε, πω, αυτά τα λέγει συγχωρημένη γιαγιά μου, η γλυκερία, στην Παράγκα, στην Άνω Τούμπα. Καλημερίζω και το θείο μου τον Τάκη, που φυλάει την Άνω την Τούμπα από τους οχτρούς της. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Όταν επιστρέψουμε, μην καλείτε, θα σας πούμε εμείς πότε να καλέσετε, γιατί μην περιμένετε άδικα. Επιστρέφουμε με κάλαντα του Παοκτσί του Θαλαμοφύλακα, στα οποία εμπλέκεται σαφέστατα αυτός που τον χαρακτήρισε παρία. Δηλαδή ο οπαδός της ΑΕΚ, ο κύριος Κώστας, από την πανέμορφη, λέμε τώρα, Κατερίνη. Είδες, κορυφή ο ΠΑΟΚ, χιλιάδες τα μηνύματα, Σλαμά. Βρε, ξέρω γιατί έχει σήμερα μηνύματα. Γιατί. Ξέρω γιατί έχει σήμερα μηνύματα. Γιατί είναι σπιντάτη κομπίδεση. Κατάλαβες γιατί. Λοιπόν, θα ζητήσω από την Αναστασία να κλείσει λίγο το χαλί μας. Να το κλείσει. Και θα της πω γιατί ήρθε μηνυματάρα από Θαλαμοφύλακα. Δεν έχω τριγωνάκι όμως. Είναι τα κάλαντα του παρία. Έτσι, τον χαρακτήρισε παρία ο κύριος Κώστας, τον νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κύριος Κώστας, είναι Κυρκό. Ο Κυρκό, έτσι. Όσο εγώ λέω τα κάλαντα, τραγουδάω τα κάλαντα, το μήνυμα Θαλαμοφύλακα δηλαδή, εσείς έχετε ακόμη 5 λεπτουδάκια, 4, για τον διαγωνισμό μας, έτσι. Ποιος είναι ο Άγγλος Θεός, σε ποιον Άγγλο Θεό ανήκουν τα τελευταία αυτά λόγια. Βοήθεια, με πυροβόλησαν. Τρεις λεξούλες. Αυτές είπε και ξεψύχησε. Το έπαθλο, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα καταστήματα Opticon Express. Τα γιορτινά Opticon Express. FM και ενώ, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του Άγγλου, αποστολή στο 54526. Πάω, παιδιά, όσο μπορώ, γιατί την κατεβατώ ολόκληρο, έτσι. Για να ακούσουμε. Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια, ψήλε μου σέρβοντα γλάρα, μη σταματάς να τους καρφώνεις κι όλους να τους ξενερώνεις. Άρχι που βγήκε ο Ρασβάν, mentality this is a fact. Αυτό είναι, ρε φίλε, mentality this is a fact. Με χάρτινους γελάει, παίρνει double κι όλους κι όλους σας γλεντάει. Άγιος Πρίγιο έρχεται, όλους σας καταδέχεται. Από την Ελβετρία, τρόμος με στην Πιερία. Μπαίνει κι ο μαύρος Βρετάνος, που είναι και Νιγηριάνος. Στέλνει την μπάλα στην εστία, φάρμακο για υπνία. Κοιμήσου τώρα που μπορείς, μην προσπαθείς να σηκωθείς. Ωε, φιάλτης περιμένει, Κυρκοτάρα ωραία κοιμωμένη. Με εξαίρεση το Κυρκοτάρα, το οποίο το καταδικάζω. Και εγώ το καταδικάζω. Το καταδικάζω απερίφραστα. Έτσι. Και αν ήταν για οπαδό του ΠΑΟΚ, βέβαια, το τι θα άκουγε χορεμένη μανούλα μου, και εγώ δεν ξέρω. Έλα, και του Παναγιώτη η ζωντανή. Δεν πειράζει, πολύ καλό. Η Κυραβάσο, η ζωντανή του Παναγιώτη. Καλημέρα, Κυραβάσο. Ναι, πολύ καλό. Εντάξει, Αναστασία, απίθανα κάλαντα. Απίθανα.
Είναι όλα με τα στοιχεία ένα και ένα, ναι, κανονικά. Κανονικά. Είναι και Νιγηριανός. Είναι κανονικά, επειδή είναι Άγγλος με καταγωγή από την Νιγηρία. Είναι τα πάντα, ρε παιδί μου, όλες οι λεπτομέρειες. Είναι και Νιγηριανός. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι το μήνυμα της ημέρας. Ποιο είναι. Το έχει στείλει ο Γιώργος Σταλός. Άντε. Αν και άλλος είναι ο λόγος, αλλά έχει ζουμί πάντως το μήνυμα. Άρε μεγάλε ΠΑΟΚ. Άρε σόου τον έκανε στον Λίμπερο. Πραγματικά σήμερα, ό,τι έχουμε παίξει μέχρι τώρα, σαν να ακούμε άρε σόου. Γι' αυτό και τώρα θα ακούσουμε το ροκ κομμάτι της χρονιάς από το ροκ άλμπουμ της χρονιάς. Είτε γουστάρουν κάποιοι, είτε όσοι, έρχεται από μία από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου, την Σουηδία. Γιώργο Ιταλό, τι λες? Φινλανδοί είναι οι Ράσμους. Ξύπνα. Όπα. Μα δεν είναι Ράσμους. Πλάκα μου κάνεις, ρε εσύ. Συγγνώμη, κατάλαβες τι έβαλα. Κατάλαβες τι παίζει. Οι Ράσμους το ξέρω, έχω βάλει και quiz εδώ πέρα. Είχα βάλει quiz που παίξανε οι Ράσμους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πλάκα με κάνεις. Στην παραλία. Πού είναι τώρα του Καραμπαλί το άγαλμα. Του Εθνάρχη της Αντιπαροχής. Εκεί μπροστά ακριβώς. Ήταν η εξέδρα 20 μέτρα πιο εκεί. Και ο κόσμος κατά μήκος προς το Λευκό Πύργο. Τι υποστηρίζουν, χάκα, χόνκα. Να ξέρω, ρε φίλε. Just be with you. Εννοείται ότι μετά τις 15, 17 Δεκέμβρη, 18 εκεί, θα περιμένουμε τα μηνύματά σας για τα καλύτερα της χρονιάς σε ό,τι θέλετε. Βέβαια. Κινηματογράφο, βιβλία, μουσική εννοείται. Περιμένω 472 μήνυμα. Περιμένω 472 όχι μήνυμα, αφιέρωμα ολόκληρο κανόνα στα 10 κορυφαία της χρονιάς. Ο Τάδε το είπε, λέει ο 472, βλέποντας εχθές σε ελληνικό πρωτάθλημα, έμαθα κάτι χρήσιμο. Ότι το νόμισμα της Μαλαισίας είναι το Ringgit. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Επιτέλους, μετά από πολλούς μήνες, μήνυμα από Πάρι Μπόνσε. Αχ, τι καλός. Τι δουλειά κάνει. Τι καλό, τι δουλειά κάνει. Ξύπνα, ταξιτζής. Ξύπνα. Τι κάνει. Ταξιτζής. Ταξιτζής. Ναι. Λαμόγιο. Φίλος με πλέον αμάξι. Πάρι Μπόνσε. Φαντάζομαι πως δεν βγαίνει για να πήγε η Γερμανία. Το λατρεύω. Ναι. Το λατρεύω το Πάρι τον Μπόνσε. Το οποίο νομίζω είναι και πάω. Ούτε καν. Όχι, νομίζει, είναι σίγουρο. Είναι σίδερ. Και τον Τζιμ Μόρισον πάω που βγάλατε. Τζιμ Άραψ. Βάλε άλλο, τι διάλεξε. Για πάντα πάω κάρα. Τι βάλε. Low. Καλό, αυτό μόνο έχω ακούσει και ένα κομμάτι ακόμα. Πάρα πολύ, ρε φίλε. Αυτό, ωραίο κομμάτι. Ωραίο. Ξέρεις τι εκτιμώ στο Lenny Kravitz. Δεν μου αρέσει, δεν μου βγαίνει. Πάντα κάνει καλές επιτυχίες και βάζω 200 φορές τα ακούς στο ραδιόφωνο. Όταν μαύρος παίζει λευκή μουσική, το εκτιμώ πολύ. Το εκτιμώ πολύ. Καλημέρα, αγόρι μου, καλή εβδομάδα. Τι είπες, κάτι μου έβρισε το σπίτι, κάτι είπε. Τσιρότο, δεν έχει. Πάρις Μπόνσεντ μας ενημερώνει. Μόλις γύρισα από Γερμανία. Live Prodigy στο Düsseldorf. Έψαχνα μπάσκες ευρώ και εκεί. Πολύ ξύλο λέμε, ρε. Πάρι Μπόνσεντ σε λίγο για σένα, ναι. Τι να μου πουν οι άλλοι, ρε. Εσύ πήγα στον Έφιλιν προχθές και μου λέει οι άλλοι, τώρα ανοίξαμε το μαγαζί, τα παιδιά, ο Νίκος. Μόλις ήρθαμε, λέει, από Βερολίνο, Slayer, Anthrax, Lamb of God και... Και ο Μπιτσουέρι, φαντάσου. Άντε, βάλε ένα κουιζάκι. Εδώ δεν ήμουν μέσα στο live, εδώ πέρα είχε πάει στο Palette Sport. Πρώτη τζίμα σε 3 live εδώ, ξέρω εγώ, 2-3. Τώρα σου λέγει το 96-97. Πώς είχε βγει, πώς... στη σκηνή πάνω. Ναι, δεν το, ναι, δεν το ξέρω. Μέσα αυτό σε... βάλω σε όλη, μέσα κάτι. Γραμμή, ναι. Να βγει. Διαβάζουμε δύο μηνυματά και να βγει. Του Βοσκάμιου διάβασε. Ναι. Είμαστε εδώ. Καλημέρα. Μακάρι η Λίβερπουλ και ο ΠΑΟΚ να κερδίζουν με φάρδος. Γιατί τότε η εκπομπή μου θυμίζει τους παππούδες του Muppet Show. Λέει ο West Ham, στον οποίο λατρεύω. Παλικάρι μου, West Ham, να είσαι καλά. Θα πάρεις τον παικταρά τον Κούτρι ή Newcastle να τον πάρει. Κάποια μου λέγανε για τον Κούτρι ότι δεν είναι καλός, ότι δεν είναι παικτούρα ο Λεωνάρντο. Λόγια του μεγάλου αθυρόστομου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Άμα κερδίσω στο Καφτατζόγριο θα του γα... Άμα χάσω θα μου κλα... Το... Τελικά κέρδισε. Γιάννης, you will never walk alone. Απ' τα πιο ασεβή, πρόστιχα και βρώμικα μηνύματα που έχει στείλει. Αλλά σ' αγαπάω, ρε Ρουφιάνε. Του 7.56 διάβασε και πάμε στη γραμμή, πάμε γιατί την περιμένει ο φίλος, θα πάμε. Ναι, το καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Καλή εβδομάδα. Ο Ρωμανίστας είσαι. Ναι, γεια σου, Ρωμανίστα. Από Δυτική Αττική. Συγχαρητήρια για την περήφανη νίκη του Ατρομήτου. Λοιπόν, καλό χειμώνα, αν και μερικοί μετράνε ακόμα 110 Αυγούστου. 138 είναι σήμερα, νομίζω, ναι. Α, ναι, το μετράς ακριβώς το βλέπω. Νομίζω είναι 138, ναι. Ρε, άσλα, μου έχω φτάσει 24 κεφαλές πάλι καλό καλοκαίρι, είμαι σίγουρος. Ναι, τι να κάνω, ρε φίλε. Παραμονή Χριστουγέννων κεφαλές καλό καλοκαίρι, τι να κάνω. Τι να αγαπή. Και λέω, εντάξει,
μπορεί να σκάσει χωρίς άγχος. Ναι. Εσύ το ψάχνει. Εγώ... Το ψάχνουμε, δεν το ρίχνει κανείς, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Δεν υπάρχει. Το ψάχνω κι εγώ. Πάω και ψάχνω εγώ στο Blue Star Cafe. Ναι. Τίποτα. Λέω εντάξει, μπορεί να μην εγώ, μπορεί να έχει πάει ήδη στα θεωρία. Το δημοσιογραφικά εδώ μεταξύ είχα και εισιτήριο δίπλα στα θεωρία. Στην είσοδο. Πάω, κάθομαι, περιμένω. Τίποτα άφαντος. Όσο το ψάχνεις εσύ, το ψάχνω, δεν έψαχνα κι εγώ. Εσύ στενοχωριέμαι τώρα, δεν θέλω να πάρω σπίτι του. Να έκανε περιγραφή. Για να μην ανησυχήσουνε. Δεν θέλω, ειλικρινά. Όσο να είναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Συγγνώμη, ήρθε ο Χρυσάτος και μου πει όχι, το ψάχνουμε. Τι από εγώ. Ξέρεις, νομίζουμε ότι είναι στη δουλειά και τα λοιπά. Εκεί είναι βρώμα, έτσι. Εντάξει. Ρωμανίστα, μας ακούς? Έλα, ακούω. Πώς κρίνεις το γεγονός ότι στο 113 ο τερματοφύλακας στην Μπόκα Τζούνιος είναι στην περιοχή των άλλων? Φοβερό. Αυτό ήταν απίστευτο. Ποδόσφαιρο αλλάζει στο 113, ρε. Αθεόφοβε. Στο 113. Μάρι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, ρε, φίλε. Και δεν τρέχει να γυρίσει πίσω κάποια στιγμή. Ναι. Συνεχίζει πάλι μέσα είναι. Ναι. Εγώ λέω έχει μετρήσει λάθος το χρόνο. Κάτσε, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή. Κερδίζει κόρνερ. Βρε, το σκορ πόσο είναι? 2-1, χάνει Μπόκα. Ρε Παναγιώτη. Γι' αυτό με πρίζεις. 7 λεπτά θέλει, ρε φίλε. Καλά έκανε, ρε φίλε. 113 είναι. Περίμενε. Φυσικά τώρα. Δεν είναι 118 να πει, ρε φίλε. Μπράβο του. Ναι. Α, τώρα, εγώ σου νόμιζα. Τι νόμιζες? Ότι επειδή εγώ το είδα μέχρι και το πρώτο μήνυμα της παράτασης. Ναι. Εγώ νόμιζα αυτό που μου λες πρωί-πρωί, ναι, ότι είναι στο 1-1. Όχι, το 2-1 έγινε στο 109. Και το τρίτο. Εντάξει, τάξι, καλά έκανε και βγήκε, ρε φίλε. Πολύ νωρίς. Τι είναι πολύ νωρίς? 7 λεπτά κυνηγάει το θαύμα σου, λέει, τι γίνει. 7 λεπτά το θαύμα κυνηγάει. Α, πω ρε Μάριε, πού την είδες την πατάτα εσύ χθες στο River Boca? Ποια πατάτα? Που λες πατάτα. Όχι, ωραίο, καλό, ρε, καλό, ωραίο. Καλό. Είπες πατάτα στην αρχή. Ω, το είπα, χαβαλέ το είπα. Όχι, καλό, καλό. Καλά, που, πει, καλά που παίξαν Μπόκα Ρίβερ και... Αγγλόφιλοι φίλοι σου που λένε, ξέρω εγώ, τι είχε τώρα, West Ham, Crystal Palace, 3-2, ματσάρα, όλο αυτό περιμένω. Εγώ, Ρωμανίστα, ένα πράγμα θέλω να πω. Καλά που έγινε τον Μπόκα Ρίβερ στον Περναμπέου και επιτέλους υπήρξε ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα σε αυτό το γήπεδο τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί τον Περναμπέου δεν είχε καμία σχέση. Καλά, ναι, εννοείται, πολύ κρύο γήπεδο. Ναι. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Δεν είπα τίποτα. Έχει καλό. Και έχει παρατηρήσει όταν φωνάζει τα συνθήματα που κάνουν τα χέρια του παράξενα, που τα κουνάνε? Το έχει προσέξει αυτό, Ρωμανίστα? Ναι, ναι. Εντάξει. Ωραία, αυτό είναι θυμοτυπικό, ρε Παναγιώτη. Ναι. Ωραία. Και άλλοι ξύνουν τα τριντάξει, ρε Παναγιώτη. Οι παοξίδε τι κουνάνε, πετάνε πέτρα. Σε φυστή και τέτοιε μπότε, αυτά γυαλιά. Τι να κάνουν τώρα. Ναι, τι έχει να πει? Ο καθένα έχει τα αιθήματά του. Τι έχει να πει μέχρι το Μάιο? Ο καθένα έχει τα αιθήματά του. Ναι, τα αιθήματά του. Ρωμανίστα, κάτι τελευταίο. Το Σάββατο τι έκανε, πε μα, ναι. Για το Ατρόμητο κάτι τελευταίο. Για το Ατρόμητο, πες παλικάρι μου, ναι. Εντάξει, καλά πάει η ομάδα. Ναι, Ατρόμητο. Βέβαια, κανένας δεν λέει ότι η ομάδα παίζει με 9 παίχτες τόσο καιρό. Ποιο βγάζει? Ας να το περίμενε. Αν υπολογείς, ναι, αν υπολογείς, ναι, ότι ο Μπρούνο, αυτός ο παίχτης ο οποίος ήταν δεύτερη επιλογή, ναι, είναι ένα άτομο το οποίο απλά κουβαλάει την μπάλα 20 μέτρα και θα δώσει μία πάσα. Ναι. Δεν έχει κάνει, τι, με ξέρεις το χθεσινό παιχνίδι που έκανε την assist. Ναι. Κάνει αυτό το πράγμα μονίμως από την αρχή της σεζόν. Ναι. Καλά, πέρυσι δεν το συζητάω. Πέρυσι ήταν ανέκδοτο της Εξέβρας. Ναι. Έμπαινε αλλαγή και γελούσε όλη η Εξέβρα. Ο Βασιλακάκης, ναι, είναι άφαντος και αυτός φέτος. Και η ομάδα είναι δεύτερη. Βοήθησε με λίγο. Έχω μία διαφωνία με τον Ραπτόπουλο. Χθες. Ναι. Χθες. Ναι, το άκουσα αυτό στη Μαρμίτα. Συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο. Ήταν ρόμβος. Ήταν ρόμβος. Τι πράγμα, Μαρία. Ήταν ρόμβος. Ναι, Βασιλακάκης δεκάρι και Μπρούνο δίπλα στο κουλούρι ήταν. Και ο Άρης έπαιζε 4-4-2 στην Ευφία, ναι, όπως έπαιξε δηλαδή με τον, ναι, Παναθηναϊκό. Άρα ο Βασιλακάκης δεν πήγε καθόλου αριστερά. Όχι ρε, ο Βασιλακάκης είναι δεκάρι. Άλλο τι είναι γενικά, φορ. Ξέρω τι είναι και μπερδεμένος είναι και αυτός, ναι, που μου αρέσει πάρα πολύ, το λατρεύω, ναι, ναι. Και έχει κάνει και τεράστια δήλωση. Έχει και τεράστια δήλωση. Ναι, απλά φέτος είναι λίγο άφαντος. Δε, ναι. Δεν το έχει κάνει φανταστική καθόλου, δήλωση. Δεν βάζω γκολ αν δεν είναι θεαματικό. Φανταστικό, δηλαδή για Έλληνα δεν, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, εντάξει, ωραία, ωραία. Ωραία. Εντάξει, πέρυσι είχε βάλει κάτι γκολάρης, όντως. Είχε αυτό, βάλει ένα ψαλιβάκι για το Πλατανιά, είχε βάλει με την Κέρκυρα. Ο Μέρι Μάνσον καλός ήταν. Ποιο λες Μέρι Μάνσον? Το μαύρο, το μαυρούλι. Το Μάτσον λέει, ρε. Α, το Μάνσον. Καλός ήταν. Γιατί το λες Μέρι Μάνσον? Έτσι το λέω, ρε. Κοίτα, ο Μάτσον και ο Σιώπης έβωσαν φοβερές μονομαχίες. Δηλαδή, ο Σιώπης ήταν ο μοναδικός που άξιζε από τον Άρη, πραγματικά δηλαδή. Κοιμόντουσαν όλοι στον Άρη, ξέρω τι κάνανε χθες. Ναι. Βέβαια το τραγικό είναι. Είσαι τυχερός, καλά λέγαμε χθες, θα το άκουσες φαντάζομαι. Χάλασε ο χωρίς λόγο ο Παντελίδης στο δίδυμο το κεντρικό. Στα στόπερ. Ποιον έβαλε Μαυράη? Στην άμυνα. Δεν έβαλε τον έβαλε Μαυράη, δεν έβαλε τον Δελιζήση. Γιατί? Βάλε Δελιζήση με Βέλεθρε, φίλε. Βρήκε ένα δίδυμο επιτέλους και το χαλάς. Δηλαδή έλεγε. Εντάξει, και ο Δελιζήση να έπαιζε ήταν τόσο τραγική εμφάνιση χθες. Καλά, δεν σου λέω ότι αυτό θα το έπαιρνε ο Άρης και του δίνει και πέναλτι. Και του δίνει και πέναλτι δωράκι. Ναι, το πέναλτι είναι ψηλοδωράκι, έτσι. Ωραία. Ωραία, Ρωμανίστα.
Έγινε Ρωμανία. Ναι, εντάξει, αυτά γίνονται σε κάθε παιχνίδι. Ωραία. Αυτά τα κρατήματα, σε κάθε παιχνίδι. Βέβαια, τώρα, λοιπόν, για να το κάνει, πρέπει να είναι πολύ χοντρό για να το κάνει. Ναι. Ωραία, Ρωμανίστα έγινε, περιμένει κι άλλο φιλιά, να είσαι καλά. Φιλιά στη Δυτική Αττική. Άρα πάμε σε ένα-μία γραμμή τώρα ή όχι. Α. Μαρία. Ωραία. Ωραία. Επειδή θέλω να πάρουν και άλλοι. Μην okay. χάσουμε χρόνο στο τέλος. Έχουμε πολλά μηνύματα. Εντάξει. Πάρα πολλά. Εντάξει. Πάρα πολλά. Μαζί μας αυτό το μισάωρο έχουμε τη Βασιλική. Σε αυτή την ώρα έχουμε τη Βασιλική Ρετσίνα. Από τη Μεσημβρία είναι ο ποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 17 13 981. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση. Γεια σου Μάριε, μόνο αυτό. Γεια σου Μάριε Παλικάρι, μπράβο για το πανό στη θύρα 4α. Φέρτε το γιατρό, πρωτάθλημα για Κύπρο στον πύργο, τον Λευκό. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Σε ποιο πανό αναφέρεσαι? Και μια απορία, υπάρχει ένα πανό τότε στην 4. Όσο τα χρόνια περνάνε, το μίσος μεγαλώνει. Σε τι αναφέρεται? Στο κατεστημένο. Αυτό το αντιουμανιστικό πανό, έτσι, απορία. Πάρι Bonehead, θα μπούμε με αυτό που ακούς τώρα για να συνεχίζεις να ρίχνεις ξύλο στον εαυτό σου. John Lennon. Όχι, δεν ακούμε John Lennon. John Lennon ήταν ο Άγγλος θεός στον οποίο ανήκουν τα τελευταία αυτά λόγια «Βοήθεια με πυροβόλησαν». Και Λάζαρος Καπετσής είναι ο νικητής. Είχαμε δύο στις απαντήσεις. Είχαμε τον Χριστόφορο τον Τρούπτσι και τον Λάζαρο τον Καπετσή. Ο Λάζαρος ο Καπετσής καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ο Ράσιο το Opticon Express. Λάζαρε, απλά λίγη υπομονή. Θα επικοινωνήσει μαζί σου αύριο η Μαριλής. Γιατί σήμερα για κάποια προσωπική υπόθεση η κοπέλα δεν είναι εδώ. Smack my beach up για τον Πάρι Bonehead. Που, με το οποίο φαντάζομαι ότι ποποχτυπήθηκε στο Düsseldorf προψέ στη Γερμανία ή εψέ στη Γερμανία. Ο οποίος δεν είναι ταξιτζής, είναι ηλεκτρολόγος. Και λέει: Μάριε, ταξιτζής δεν είμαι. Ο τραγουδιστής ήταν ταξιτζής, ο οποίος έγινε μετανάστης στην Γερμανία. Εγώ ηλεκτρολόγος είμαι. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι. Άμα είσαι Έλληνας και παίζεις πανκάρα, πού να γίνεις πανκστάρ. Πηγαίνεις μετανάστης στην Γερμανία. Μπράβο. Αυτό είναι το χάλι σου. Ο 757 ρωτάει τον Παπαδόπουλα. Παπ, θα δώσει εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση «Ο Πρίγιο από πάνω»? Πολύ κλάμα. Υπομονή. Είναι... Μέσα στο Μάιο θα δώσουμε. Είναι εκ του «Η Πόρνη από πάνω», ναι, 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 ναι. Για το οποίο έχουμε δώσει 5 φορές προσκλήσεις. Με τη θεά Κατερίνα Διδασκάλου. Του Αντώνη Τσιπιανίτη. Έτσι. «Η Πόρνη από πάνω», εσύ θέλεις για το «Ο Πρίγιο από πάνω». Λοιπόν, το νέο μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ και πάμε στις γραμμές. Δεν υπάρχει, αγόρι μου. Είσαι αυτό που λατρεύω, να μιξάρεις τα θέματα με τέτοιο λόγο, με τέτοιο ρυθμό, τέτοια περιεκτικότητα, τέτοια εκφραστικά μέσα. Πραγματικά το άλμπουμ της χρονιάς για τους Ghostless, έτσι, και όντως το καλύτερο τραγούδι του. Της χρονιάς είναι στο rock, το Dance Macabre, δεν σχολιάζω. Αν και δεν είναι ο πιο τεχνικός κιθαρίστας να παίζει τίποτα κάλτσες του, τις κάλτσες του, βγάζει πολύ ωραία και γεμάτα riff. Αυτή είναι η μαγιά, ρε φίλε. Τι να τα κάνουν τα μία ώρα σόλο. Ριφάκια θέλω. Όσο για τον Λένι, τον Νουάρντα της ροκ, είναι ο... Τον Λέμι, συγγνώμη. Τον Λένι, ναι, τον Λένι Γκράβιτ, sorry. Τον Νουάρντα της ροκ είναι ο ορισμός του παρτάκια. Στα άλμπουμ παίζει όλα τα όργανα, κάνει δεύτερες φωνές μόνος του. Τόσο καλά πια όλα τα κάνεις, ρε φίλε. Δώσε καμιά πάσα, ρε φίλε, σε κανένα μουσικό να φάει ψωμάκι και αυτός. Ο Πρίγιο με την κιθάρα, ο Ζαμπά με τον μπάσο και ο Τσούμπα στα drums. Ψυχή! Δεν έχουν ενέρες, σκύλε! Ναι, άσε μας ρε Λένι Γκράβιτς! Άσε μας ρε Λένι Γκράβιτς! Απλά είπαμε, εκτιμώ τους μαύρους που παίζουν λευκό rock. Από ένα λεπτό έχουν οι ακροατές, για να δώσουμε και το λεπτό μήνυμα. 007. Το πανό για το όσο περνάει το μίσος, το μίσος μεγαλώνει είναι για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Δίπλα γράφει με μοβ γράμματα «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Μας ενημερώνει ο 007. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έπεσε. Επόμενος. Όποιος κοιμάται, να κοιμάται. Επόμενος. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, Κυρκό. Λατρεμένος Κυρκό. Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Μάρη, επειδή έχω το θάρρος, παίρνω αφορμή από σένα. Αυτή την αηδία τώρα να μιλάτε για συστήματα με τους οκλατές, Ρώμους και τρίχες κατσαρές. Δεν πρέπει να την κόψετε. Γιατί? Φτάνει πια, ρε παιδί μου. Ποδόσφαιρο είναι. Και πώς να τα ξέρετε τόσο καλά. Ας πάρετε μια ομάδα να σας κρίνουμε. Σωστό. Εδώ έχεις δίκιο. Σωστό. Εδώ μαζί σου. Εμείς λέμε και ας βγει χαζό. Ναι. Καλά,
το να ρωτήσω. Όχι, βλέπω τα ματάκια. Το να ρωτήσω αν ο Βασιλακάκης παίζει αριστερά ή κινήθηκε. Όχι, δεν είναι. Στο συγκεκριμένο μάτς. Ο Ρόμπος, το 4-3-2-1, τα 4-3-3. 30 χρόνια με προπονητές ήμασταν και καμιά φορά δεν κάναμε τον έξυπνο. Σωστό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σωστό. Φτάνει ρε παιδί. Δηλαδή αυτός ο Σερ Μπράιαν Γκλάμπιλ ασχολήθηκε ποτέ έτσι. Ή ο αντίστοιχος Γκλάμπιλ της Ιταλίας, ο Γιάννη Μπρέρα, ο Λουβαρδός, ο Ιντερίστας. Ναι. Διάβαζε ο Ιντερίστας μηνύματα μας στην θαλαμοφυλακή. Έχεις δίκιο. Ο Κόλκας μιλάει για συστήματα και δεν έχει μιλήσει. Και δεν έχει μιλήσει ο Μπράιαν Γκλάμπιλ. Αυτό το πράγμα σας εκθέτει. Κάθε εβδομάδα κάτι συνοχλεί. Επειδή ο Πάκου παίρνει το πρωτάθλημα, Κυρικό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό γεύομαι από τα λεγόμενα. Σωστό. Σταματήστε το πάλι. Εντάξει, εντάξει, καλά. Εντάξει, ναι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, Κυρικό. Χίλια συγγνώμη. Πρέπει να πάμε στον τελευταίο. Το μήνυμα για σένα, ναι. Τα κάλαντα στα οποία εμπεριέχεσαι και εσύ, του θαλαμοφύλακα, τα άκουσες. Πατάρια σου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημερίζουμε κυρία Εύη, οπαδό του ΠΑΟΚ. Και τεράστια. Εύη. Συγγνώμη, εγώ, Εύη. Συγγνώμη, εγώ, φάουλ εγώ. Κυρία Εύη, με ύψιλον. Πολλά φάουλ κάνει την κυρία Εύη όμως, να ξέρεις. Πάμε. Όχι Εύα, Εύη. Εύη, λοιπόν. Ποτέ. Ναι, κύριε. Καλή εβδομάδα. Ήθελα να... Αχ, ρε, Παπαδόπουλε. Γιατί είναι Παπαδόπουλε σήμερα. Τι έκανα. Δηλαδή, τι. Δεν έπρεπε, ναι, να τους αφιερώσεις πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί κάποιοι άλλοι χτυπιόταν προχτές. Δεν μ' αρέσει. Όταν λείπει ο Χρήστος δεν μπορεί να το τονίζανε. Όταν εμείς παίζαμε από το 7 με 10 παίκτες και με τη μεγάλη Τσέλσι, όχι με τον Ατρόμητο και με 11 παίκτες. Έβαλα άλλο όμως. Πιάσε με. Έβαλα βρήκα. Που ήσουν για 8 γκολ. Ήσουν για 8. Ήσουν για 8. Καλά, εντάξει, εγώ ακούστηκε για 18 με την Τσέλσι έπαιζα. Έβαλα Τσαλιγοπούλου, έβαλα Ευρυδίκη. Πιάσε με, πιάσε με. Τόσα χρόνια ήταν η σημαία σου οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, κυρία Εύη. Συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές τις Μάριας Λαμά. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Θα δεις την Πέμπτη. Και κάποια άλλη ομάδα ελληνική. Όταν έτρωγε 4 γκολ ήταν η Ρουσλάνα της Ευρώπης. Σαν σήμερα φάγε 7 Ολυμπιακός. Λοιπόν, περίμενε ακόμα. Έχεις να δεις πολλά και έχεις να... Καλά, θα παρακολουθείς πολύ ακόμη. Ναι, τρέμω. Ναι, μα τρέμεις δεν το συζητάμε. Τρέμω. Σήμερα... ότι σήμερα ο άλλος εξαφανίστηκε. Έφαγε ο ένας εξαφανίστηκε. Κυρία Εύη, κυρία Εύη. Ο ένας εξαφανίστηκε και ο άλλος δεν μας λέει πόσο έλεξε το Ηρακλής Αντιγόνη. Πώς το λέει, δηλαδή, πολύ καλά τι κάνουνε. Αλλά όταν ήταν για τον Μπάουκ ήταν εκεί. Έτσι, ήταν εκεί και οι δύο. Και σαν τα Muppet Show τους γέρους εκεί στο θεωρείο. Αν μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, περαστικά. Κυρία Εύη, σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Τέλος, Μάρι, ζω για να πάω για καφέ μαζί σου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν έχουμε. Δεν υπάρχει γραμμή. Ανακλείσουμε. Ανακλείουμε. Το μήνυμα 421 δεν μπορούμε να το δούμε τώρα, φίλε. Κλείσε μουσικά. Κλείσε μου, βάλει κάτι για χαλή μας, ό,τι θες. Ναι, έβαλες. Μπράβο. Τι έβαλες για να ακούσω. Ορίστε, περίμενε. Χριστουγεννιάτικο θελκύε. Αγαπημένοι killers. Αγαπημένοι killers. Αγαπημένοι killers. Somebody told me. Μεγάλος Μπράντο. Μπράντο δεν είναι ο τραγουδιστής. Μάλλον, ο Μπράντο, δεν σου αρέσει. Ο μάλλον Μπράντο. Τι έτσι και έτσι, ρε φίλε. Μπροστά στον Σάββα, τον δικό σου, ο Μπράντο είναι το παιδί. Κούκλο, είναι πλάκα μα κάνει. Α, την Μισελού, α την Αϊζή. Λοιπόν. Διαβάστε λίγο ένα μήνυμα. Διαβάστε λίγο ένα μήνυμα που σα έστειλε στο Facebook του Λίμπερο. Περιέχει οπτικοακουστικό υλικό περήφανου Βαλκάνιο, αλογοουρά 4, λέει ο 421. Λίγο δύσκολο να γίνει αυτό σήμερα. Εις αύριον τα σπουδαία. Περιμέναμε στη Μαλακάσα να του δούμε και κρυολόγησε το παλικάρι καλοκαιριάτικα και δεν ήρθανε. Η κατάρα μα δεν λέγεται. Ούτε merchandise ήρθε, τίποτα. Δεν μιλάμε τώρα για καταστάσεις τραγικές, έτσι. Δεν χρωστάμε κανένα μήνυμα, όχι. Οπότε να ακούσουμε λίγο το ρεφρενάκι των Killers. Λοιπόν, νικητή δώσαμε, έτσι. Είναι ο Λάζαρος ο Καπετσής, που απάντησε σωστά ότι ο Άγγλος που ψάχναμε ήταν ο Τζον Λένον. Και το βάλαμε το quiz γιατί πάρα πολύ απλά στις 6 Δεκέμβρη, δηλαδή προψέ, που δεν είχαμε εμείς εκπομπή, το 1980, δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε από καρδιάς την Αναστασία για ό,τι έκανε σήμερα για μας. Μαζί είμαστε αύριο. Θα έρθω. Μεθαύριο μάλλον θα αρρωστήσω. Από τώρα το λέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά, σε όλους εσάς που μας ακούσατε. Και ένα γραμμάριο παραπάνω ευχαριστώ σε όσους συμμετείχανε είτε τηλεφωνικά είτε σε μεσικά. Αυτό με τα μηνύματα σήμερα δεν υπάρχει. Δεν έχουμε λόγια. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Πες εσύ με την πατρίδα, πώς τη λες, τα παιδικά χρόνια αυτή την αηδία. Μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια, μου αρέσει. Θα ακούτε και την τουμπάρα το Μάη που θα σηκώνουν τον τίτλο, το γύρο του Τριάμβου. Με το καλό, εμείς τα λέμε αύριο. Ελπίζω να βρεθεί ο Χρύσανθος. Βλέπουμε εδώ πέρα, Άμπερ Αλέρτ δεν υπάρχει προς το παρόν. Ελπίζουμε να βρεθεί και να είναι κοντά μας αύριο, στις 10 η ώρα. Αδέρφια, keep on bloody rocking.